με τα τέλη κυκλοφορίας και με την κατάθεση των πινακίδων των αυτοκινήτων, οι οποίες πήραν παράταση μέχρι τις 13 του μήνα. Και όλοι περιμένουν μέχρι τελευταία στιγμή. Είμαστε άνθρωποι της τελευταίας στιγμής, τι να κάνουμε. Βέβαια, στη φετινή χρονιά μεσολάβησε και η απεργία η δική μας. Είναι γεγονός, υπήρξε μια αιτία. Αλλά και τις προηγούμενες χρονιές πάλι το ίδιο είχε συμβεί. Είμαστε άνθρωποι δηλαδή της τελευταίας στιγμής. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στους φορολογούμενους, αλλά και στους υπάλληλους και στην υπηρεσία. Εδώ μάθαμε ότι θα έρθουν κάποιοι νέοι συνάδελφοι. Θα έρθουν 5 συνάδελφοι από τη δόκιά του, αλλά αυτό δεν σημαίνει, ας πούμε, ότι θα απαλλάξουν τους υπάλληλους της ΔΟΗ Κορίνθου από τα βάρη τα οποία έχουν επιφορτιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί παράλληλα θα έρθουν και τα αντικείμενα στα οποία είναι οι υπάλληλοι αυτοί στη ΔΟΗ Κορίνθου. Είναι υπάλληλοι οι οποίοι ήσαν στον έλεγχο, στο δικαστικό και στο λογιστικό. Τα τμήματα αυτά έρχονται πλέον στη ΔΟΗ Κορίνθου. Άρα έρχονται και οι υπάλληλοι. Δεν έρχονται δηλαδή για να βοηθήσουν, ας πούμε, στα προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Απλά γίνεται μια συγχώνευση αντικειμένων, όπως γίνεται και συγχώνευση υπηρεσιών, όπως έχει γίνει με τη ΔΟΗ Νεμαίας. Ναι, αλλά όπως είπατε, τη ΔΟΗ Νεμαίας, βλέπετε και εσύ εδώ, λέγατε ΔΟΗ Νεμαίας, δηλαδή μόνο για την Νεμαία της. Σχετικά μόνο το κτίριο, Άλεξ. Όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, το πρόβλημα είναι ότι έχει γίνει η κτηριακή ενοποίηση, δεν έχει γίνει μηχανογραφική. Και αυτό είναι ένα πρόσθετο πρόβλημα, γιατί στο μεσοδιάστημα και μέχρι που να τακτοποιηθούν όλα τα ζητήματα τα οποία πρέπει να τακτοποιηθούν για να υπάρχει ενοποίηση μηχανογραφική πλέον επί της ουσίας, μέχρι τότε θα υπάρχουν προβλήματα και βέβαια θα ταλαιπωρούνται και οι υπάλληλοι, ας πούμε, οι οποίοι είναι στην ΔΟΗ Κορίνθου, γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίζουν όχι, πρέπει από άλλον υπολογιστή, ο οποίος απευθύνεται σε άλλο σερβερ, λοιπόν, να μπαίνουν μέσα από διαφορετικές εφαρμογές για να λύνουν τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και να εξυπηρετούν τους υπάλληλους, τους φορολογούμενους, οι οποίοι έρχονται από την ΕΜΕΑ. Βέβαια, αυτό είναι προσωρινό το θέμα, πιστεύουμε προσωρινό, ότι πολύ σύντομα θα λυθεί. Όμως, σε αυτό το μεσοδιάστημα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα προσπαθούμε. Πάλι εδώ έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους, γιατί όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες συζητήσεις που έχουμε κάνει, είναι μεγάλες οι ελλείψεις. Μέσα σε ένα χρόνο έχουν φύγει 29 άτομα και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πέρα από την πίεση που δεχόμαστε λόγω της κατάστασης και της συγκυρίας στην οποία βρισκόμαστε.